Mariam, can you tell us a bit about your role, Rosemary's role, a mysterious name? Well, I play Rosemary. The name is not irrelevant. She is the owner of the Hotel Gula with her husband, Frank. She invites the crew and everything seems fine till darkness falls upon us. I cannot say more, but the thing is that the movie is a horror movie and there is a big twist. Always in horror movies there is a twist. Of course, which I cannot say anything more about. Okay, I can respect that. We can't wait for the movie to come out. Yeah, nothing is like it seems. Okay, great. Thanks. Excellent, thank you. Maria, γεια σου. Yes. Θέλω να μου μιλήσεις βασικά το πώς νιώθεις σαν μια ελληνοκύπρια ηθοποιός που λαμβάνει μέρος σε μια τέτοιου είδους ταινία παραγωγή. Δέμε. Θέλω να καταλάβεις πώς νιώθω. Μίλα μας λίγο για την εμπειρία, να πούμε, δηλαδή πώς προέκυψε τον ρόλο σου. Θέλουμε λίγο παραπάνω details, γιατί εντάξει, The Ghost of Monday σίγουρα αφήνει έτσι λίγο πολλά υπονοούμενα, να το πούμε, αλλά όπως όλοι ξέρουμε στις ταινίες που βλέπουμε, το αποτέλεσμα μέσω των ηθοποιών και το cast και το plot είναι πολλά διαφορετικό. Σίγουρα πρέπει να είναι διαφορετικό, αλλιώς. Ναι, πώς προέκυψε. Είχα δουλέψει στην προηγούμενη ταινία της συγκεκριμένης παραγωγής της Altadium σε έναν πολύ πολύ μικρό ρολάκι και αυτόν ήταν το έναυσμα για να με είδαν και μου πρότειναν, όταν έγινε η προβολή εκείνης της ταινίας, μου πρότειναν, έπιασε με το χέρι, είναι ο παραγωγός, λέει μου, θέλω να σου πω κάτι, ετοιμάζουμε μια καινούργια παραγωγή, θέλω να παίξεις ένα μεγάλο ρόλο αυτή τη φορά. Και εγώ ήμουν, really? Ναι. Μέχρι τη στιγμή που έγινε το meeting στη Λεμεσό με τον σκηνοθέτη, με τον παραγωγό, να σας πω την αλήθεια, δεν ήμουν και πολύ σίγουρη ότι θα γίνει αυτό το πράγμα, γιατί είμαι πολύ μεγάλο, αλλά τελικά έγιναν όλα, ξεκινήσαν τα γυρίσματα, προχωρούμε. Okay. Πότε ξεκινήσαν τα γυρίσματα, θες να μας δώσεις λίγες παραπάνω πληροφορίες, γιατί κι εμείς εγνωρίζουμε παραπάνω πράγματα. Ξεκινήσαν, τούτη είναι η δεύτερη εβδομάδα που τελειώνει τώρα, έχουμε ακόμα 8 μέρες. Okay. Μίλα μας λίγο για τον ρόλο σου. Είμαι πολύ excited, βλέπω ότι τον τέλειο το outfit μπροστά μου, τον οποίο θα μπορούσες να αφορέσεις στην καθημερινότητα σου, θεωρώ, στο έξω σου κτλ. Μα γιατί, ο ρόλος είναι σύγχρονος. Σύγχρονος, ναι. Θέλουμε να μας πεις λίγο για το τι είναι αυτός ο ρόλος, τι. Η Rosemary είναι η ιδιοκτήτρια του συγκεκριμένου ξενοδοχείου, μαζί με τον άντρα της, τον Frank, τον οποίο υποδιέται ο Άντωνη Σκορδής, αγαπημένος και υπέροχος. Λοιπόν, όλα φαίνονται φυσιολογικά στην αρχή. Έρχεται ένα συνεργείο από το εξωτερικό για να κάνει ένα ντοκιμαντέρ για το συγκεκριμένο ξενοδοχείο, γιατί ακούγεται ότι είναι στοιχειωμένο, haunted. Δίνουμε μια συνέντευξη στους ρεπόρτερ που έρχονται. Λέμε κάποια πράγματα για τη Λεμεσό, για τον τόπο, για το ξενοδοχείο, για την ιστορία του ξενοδοχείου. Και μετά τη συνέντευξη ξεκινούν τα διάφορα που συμβαίνουν το βράδυ, την άλλη μέρα. Μάλιστα. Δεν θα σας πω περισσότερα. Έχει ένα... Ναι. Έχει έναν φοβερό twist η ταινία, μια φοβερή ανατροπή. Και τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται στην αρχή. Αυτές οι ταινίες με συναρπάζουν και ανυπομονώ να τη δω. Ναι. Okay. Θέλεις να μας πεις λίγο την εμπειρία σου για την ταξί. Είσαι μια καταξιωμένη ηθοποιός, έχεις δουλέψει σε πάρα πολλές παραγωγές στην Κύπρο, στην Ελλάδα κτλ. Υπάρχει διαφορά από ένα local crew, να το πούμε, με το international crew, δηλαδή τι βλέπεις, όχι πως οι δικοί μας άνθρωποι δεν είναι σωστοί στη δουλειά τους και παθιασμένοι, απλά θεωρώ πάντοτε λίγο, ας πούμε, υποδομή, να το πούμε, έτσι λίγο το technology oriented, δεν ξέρω πώς να το θέσω, αν υπάρχουν κάποιες διαφορές ή τι έχεις προσέξει εσύ. Εντάξει, εγώ θα σου συγκρίνω τώρα ανάμεσα σε τηλεόραση και αυτήν την ταινία που δεν είναι σωστή σύγκριση. Αλλά αυτό που μου κάνει φοβερή εντύπωση και είναι πάρα πολύ ευχάριστο είναι το respect που λαμβάνει ο ηθοποιός σε αυτή την παραγωγή και σε αντίστοιχες παραγωγές. Δηλαδή όλοι φροντίζουν τόσο ώστε ο ηθοποιός να νιώθει καλά για να μπορεί να αποδώσει το καλύτερο. Από το σκηνοθέτη μέχρι το κρου, μέχρι τους πάντες.
Είναι πάρα πολύ ωραίο συνέστημα να νιώθεις ότι σε σέβονται και σε φροντίζουν. Τώρα, σαν είναι κινηματογράφος, άρα υπάρχει μια άνεση χρόνου σχετικά, συγκριτικά με τους ρυθμούς της τηλεόρασης. Και υπάρχει και πάρα πολλοί κόσμος που δουλεύει. Είναι επανδρωμένα όλα τα πόστα. Ενώ σε άλλες παραγωγές βλέπουμε ότι εντάξει, έναν άτομο κάνει και τρεις, τέσσερις, πέντε δουλειές. Εντάξει, η λογική λίγο του τόπου μας και λίγο η διαφορετικότητα. Μάλιστα. Okay. Καλύψες με. Ανυπομονώ πραγματικά να δω. Αν έχεις κάτι άλλο να μας προσθέσεις, Μαρία μου, by all means. Δηλαδή, αν θέλεις να μας πεις κάτι άλλο από την εμπειρία σου τώρα, η τριβή σε μια δεύτερη ταινία, όπως σε προανάφερες και τα λοιπά, σε international επίπεδο. Και τι, δηλαδή, τι περιπλέκει κιόλας, δηλαδή, μετέπειτα το τέλος των γυρισμάτων, πότε θα βγει ταινία, εντάξει. Δεν ξέρω πότε θα βγει ταινία, συνήθως παίρνει χρόνο. Δηλαδή, μπορεί να βγει, ας πούμε, σε ένα χρόνο, μέχρι να μονταριστεί, να γίνει όλη η επεξεργασία που πρέπει να γίνει. Πρέπει να ξαναπώ για το πόσο χαρούμενη είμαι και το γεγονός ότι είναι μια παραγωγή η οποία είναι πολύ πολιτισμική. Δηλαδή, έχουμε Ιταλούς. Ο σκηνοθέτης μας, ο Francesco Cinquemani, είναι Ιταλός. Ο παραγωγός μας είναι Ιταλός. Η παραγωγή είναι Ρώση. Ο executive producer είναι ο Ιταλός. Η παραγωγή είναι Ρώση και έχουμε ο πρωταγωνιστής μας, ο ένας είναι Άγγλος, ο άλλος είναι Ιρλανδός. Εγώ είμαι Κυπρέα, έχουμε μια κοπελά που είναι μισή Ιταλίδα, μισή κάτι άλλο. Δηλαδή είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό, γιατί ξεσακούεις πάρα πολλές γλώσσες και πάρα πολλές διαλέκτους. Με τον κύριο πρωταγωνιστή, τον Julian Sands, έχετε σκηνές μαζί? Έχω σκηνές, ναι. Έκανα την πρώτη μου χτες. Είναι πάρα πολύ professional, πάρα πολύ. Πολύ σοβαρός, πολύ συγκεντρωμένος και αρκετά απαιτητικός, αλλά όχι με τους ηθοποιούς. Με τους ηθοποιούς είναι πάρα πολύ το τύπος. Πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο να παίζεις δίπλα από τέτοιους ηθοποιούς. Ανυπομονούμε να δούμε την ταινία, Μαρία. Και εγώ ανυπομονώ να τη δω. Ευχαριστούμε για το χρόνο σου. Και εγώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.